Φαντάζομαι το ακούς συνέχεια το πόσο έχεις αδυνατήσει. Έχω κουραστεί πια. Και να είχα δυνατήσει, δεν έχω να δώσω κάπου αναφορά. Αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο GNTM σε γνωρίσαμε σαν από τα πρώτα plus size μοντέλα που μπορεί να περάσανε να μπήκανε μέσα στο σπίτι. Αυτός νομίζω ότι έχουν πάρει θάρρος αρκετά κορίτσια, γιατί είδαμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί εγώ το ξεκίνησα. Και παίρνουν παράδειγμα και άλλα κορίτσια, τα οποία έτσι είναι νταρντάνες. Και πέτυχα έναν από τους στόχους μου. Πήρανε μπρος τα κορίτσια, βλέπω πολλές περισσότερες συμμετοχές και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Πώς βλέπεις τα κορίτσια που δηλώσαν συμμετοχή? Είναι διαφορετικά. Εμείς είχαμε πάει στα σκοτάδια ήμασταν, δεν ξέραμε τι θα περιμένουμε. Τώρα είναι πολύ πιο διαβασμένες, ξέρουν τι θα πούνε στις οντισιόν, ξέρουν πώς θα ντυθούν, πώς θα βαφτούν. Δεν είδα υπερβολές φέτος. Μόνο 2-3, αλλά δεν τίθεται θέμα. Εμείς ήμασταν 2-3 ή νορμάλ. Εντάξει, μου αρέσει. Βλέπω βέβαια μεγάλες αλλαγές. Οι κριτές είναι πιο χαλαροί. Είναι λίγο πιο βελτιωμένο, μπορώ να πω. Πέρυσι ήταν πιο αυστηροί με εσάς. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί και δεν μας δικαιολογούσαν το παραμικρό λάθος. Τα ακούγαμε κανονικότατα. Τώρα εντάξει, είναι πιο ελαστική και πιο φαν. Υπάρχουν πράγματα που δεν σ' αρέσουν βλέποντας τον Next Top Model. Εντάξει, θα ήθελα πιο πολύ να έχει μόδα και όχι τόσο πολύ reality. Αλλά είναι τηλεοπτικό show. Το οποίο βασίζονται σε αυτά για να κάνει και νούμερα. Και εγώ είπα τη δική μου ιστορία με τον διαβήτη. Αλλά την είπα γιατί μεγαλώνοντας με τον διαβήτη δεν είχα κάποιο κορίτσι στο μυαλό μου που να έχει. Τώρα, πέρα από το παράδειγμα που έδωσα εγώ ότι πρέπει να παλεύεις, εντάξει, μπορείς να πεις και την δική σου ιστορία, αλλά σε ένα casting δεν πιάνει αυτό. Δεν πας να πεις πάτε με για τη φωτογράφηση, έχω διαβήτη. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό. Πέρσι υπήρχε η τριάδα της φωτιάς. Καλά, φέτος νομίζω ότι δεν θα υπάρχει, δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχουν τα κορίτσια τα οποία είναι τα κακά κορίτσια και θα πούνε την κακία τους. Δεν μπορείς να τα γλιτώσεις αυτά και στη ζωή μας υπάρχουν και στο παιχνίδι θα είναι. Η κακία τους μένει, μην είμαστε κακές, αυτό είναι το θέμα. Δουλειά σου ήρθα, ναι, μετά το παιχνίδι. Σίγουρα. Έγινα πιο αναγνωρίσιμη. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας εμπιστεύτηκαν και θεώρησαν ότι μπορούμε να κάνουμε 5 πράγματα. Ισχύει για ορισμένους από εμάς, κάναμε πράγματα. Εντάξει, τώρα να μην φαινόμαστε τόσο πολύ, δεν είμαστε τηλεοπτικά πρόσωπα. Ήμασταν πέρσι. Και ούτε καν τηλεοπτικά πρόσωπα. Εμείς δουλεύουμε. Περισσότεροι τουλάχιστον δεν έδειξαν ένα περιοδικό να μας δούνε. Γι' αυτό νομίζω ότι χανόμαστε. Μπορεί να σου στείλανε μηνύματα κορίτσια που θέλανε να δηλώσουν συμμετοχή στο Next Top Model, να σου ζητήσουν συμβουλές? Πάρα πολλά. Έχω λάβει μηνύματα από παιδιά με διαβήτη, από παιδιά που είναι πιο παχουλά, από κορίτσια που θέλανε να δηλώσουν. Πάντα έλεγα να πάνε και να είναι ο εαυτός τους. Για ποιο λόγο το έκανα εγώ και δεν πήγα. Υπήρχαν κορίτσια που μπήκανε? Όχι. Τους φόβιζε όλο αυτό με τις κάμερες. Εγώ δεν το σκέφτηκα. Πήγα χωρίς να έχω δεύτερη σκέψη, ότι θα είμαι διαφορετική, ότι θα έχω μετά followers. Εγώ έπαθα σοκ, ας πούμε. Ξεκίνησα με 154 followers και τώρα έχω 34.000. Ακούσαμε κορίτσια από το φετινό Next Top Model να μιλάνε για τις πολλές ώρες που είναι τα γυρίσματα, τις απαιτήσεις και τις συνθήκες. Και εμείς είχαμε πάρα πολλές ώρες γυρίσματα, και 18 ώρα και 20 ώρα. Και μπορεί να μην προλαβαίναμε ούτε να φάμε ούτε να πιούμε νερό. Το γυρίσμα που κάνουμε με τα τόξα για το τρέιλερ πέρσι ήταν από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το πρωί. Όταν δεν πίνεις νερό, παθαίνεις αφεντάτος. Έχει τύχει να πάθω. Μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Δεν είπες θέλω να πιω νερό? Ναι, σε λίγο έχεις γυρίσμα. Και μισές από εκεί πέρα είχαμε αφεντάτος, δεν τίθεται θέμα. Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Καλά, εγώ κατέληξα έτσι και στο νοσοκομείο. Με τρέχανε. Έπαιγαν αφιδάτωση. Έλα, Παναγία μου. Πρώτα απ' όλα, τι γλυκό κορίτσι. Είναι. Και κανονικό, ναι, κορίτσι. Και δουλεύει. Και δουλεύει σαν μοντέλο.